Και η αλήθεια είναι ότι συναντήσαμε πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες που σταματούσαν διαρκώς το έργο. Καταστηματάρχες που έχασαν τις περιουσίες τους. Ταλαιπωρία των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών. Και όλα αυτά για 18 χρόνια. 18 ολόκληρα χαμένα χρόνια. Όμως, με την σημερινή κυβέρνηση, το έργο αυτό επιταχύνθηκε. Δόθηκαν λύσεις σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, όπως ο σταθμός Βενιζέλου. Και είμαστε πια σήμερα εδώ για να δούμε, και αύριο θα το δουν όλοι οι Θεσσαλονικείς, το σημαντικότατο αυτό έργο, που δεν είναι απλά ένα σημαντικό μεταφορικό έργο, αλλά είναι και ένα έργο πολιτισμού. Είναι ένας σταθμός μουσείο, ο σταθμός Βενιζέλου. Και εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα, πιέζοντας, χρηματοδοτώντας, ακόμη και φτάνοντας στα δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθούμε και να ξεκολλήσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή μέρα παράδοσης. Έτσι λοιπόν, είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό, γιατί ο ίδιος ασχολήθηκε ημερών στην αρχική περίοδο της διακυβέρνησής του, προκειμένου το έργο αυτό να μπει στις ράγες, αλλά και την Υπουργό Πολιτισμού, χωρίς τη βοήθεια της οποίας το έργο αυτό δεν θα ολοκληρωνόταν σήμερα, και φυσικά τις διαχρονικές ηγεσίες των Υπουργείων Υποδομών και των άλλων συναρμόδιων φορέων. Νομίζω ότι για τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα συνολικά, αύριο ξημερώνει μια καινούργια ημέρα.